Πρώτα μπαίνουν όλοι στον προθάλαμο και μετά περνάνε στον κεντρικό χώρο που βρίσκονται οι γάτες. Επιτέλους φτάνουμε στις γάτες, ανυπομονούσα να τις δω. Τις λατρεύω τις γάτες. Ρούμπι! Μπήκαμε στον προθάλαμο. Το χώρο που υπάρχει για να μην δραπετεύσουν οι γάτες. Έχουμε πολλές γάτες εδώ. Έχουμε διάφορα χρώματα. Μπορούμε να τους δώσουμε και λιχουδιές. Μας δίνουν λιχουδιές οι εθελόντριες, ώστε να τις προσφέρουμε στις γάτες. Ο Κωνσταντίνος θα ταΐζει μία πορτοκαλί με άσπρο. Υπάρχουν διάφορα παιχνιδάκια που κρέμονται από εδώ και από εκεί, καλαθάκια. Πάλι αυτή η πιναλέα θα έρθει. Έλα. Αυτή δέρνει. Εδώ έχουμε μία μαύρη γάτα, η οποία αρχίζει να μυρίζει τη λιχουδιά, αλλά δεν ενδιαφέρεται. Αλλά τελικά ενδιαφέρεται. Θέλεις να την πάρει ο ξανθός? Όχι, εσύ έφαγες. Θέλει να φάει και την άλλη. Μερικοί είναι πιο φιλικοί, μερικοί είναι πιο απόμακροι. Αυτός ήρθε για χάδια μάλλον, όχι για φαΐ. Και αυτή εδώ δεν θα τρώει το φαΐτο. Απλά θέλει χάδια. Φύγαμε από το γκρουπ των γατών και τώρα πηγαίνουμε προς τα κουταβάκια. Μπορεί τελικά εκείνο το μεγάλο όχημα που βλέπαμε προηγουμένως να ερχόταν εδώ ακριβώς, στο καταφύγιο. Εδώ βλέπουμε μερικές κατσίκες. Σκαρφαλώνουν. Και εκεί πάνω, μόλις πήραμε μια πληροφορία πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είδαμε ένα όχημα να ανεβαίνει το οποίο κουβαλάει τσιμέντο. Είδαμε ότι μας είπαν ότι εκεί πάνω χτίζεται μια πισίνα, φτιάχνουν μια πισίνα για τους σκύλους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες για να κάνουν υδροθεραπεία. Απίστευτο, μάλλον θα είναι έτοιμη του χρόνου αυτή η πισίνα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας χώρος για κατσίκες, υπάρχουν γύρω στις 10 κατσίκες, οι οποίες ξαπλώνουν εκεί κάτω από ένα σκέπαστρο που έχει και κάτω από κάτι δέντρα. Έχουμε και μερικούς σκύλους που είναι εκτός του καταφυγίου. Έξω, χωρίς πρόβλημα. Και συνεχίζουμε. Απέναντι είναι το σπίτι του Τάκη. Ναι. Και εκεί μέσα υπάρχουν 25 σκύλοι που ζουν μαζί του. Μέσα στο σπίτι. Πάνω στο κρεβάτι του, μέσα στην κουζίνα. Παντού. Και εδώ έχουμε φραγκόσικα. Φραγκόσικα. Περνάμε, είμαστε οι επίτηνοι καλεσμένοι. Μας χαιρετάνε! Γεια σου! Ανεβαίνουμε ψηλότερα και περνάμε από περισσότερα γκρουπ. Εδώ βλέπουμε έναν μεγάλο σκύλο. Αρκετούς μεγάλους σκύλους. Δεν ξέρω ονόματα.